για τα παιδιά. Θα συνεχίσουμε με την διαπραγμάτευση των ρημάτων του πρώτου μαθήματος και την λεξιολογική εξομάλυνση αυτών. Είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα ότι το πρώτο ρήμα το οποίο συναντάμε είναι το ρήμα έξουλο, το οποίο η αρχική χρόνη είναι εξουλάβει, εξουλάτου, εξουλάρε. Οι καταλήξεις της οριστικής παρακειμένου είναι άβει, του σουπίνου είναι άτου και το παρεμφάτου εναιστώτα είναι άρε. Προσαρμόζοντας αυτές τις καταλήξεις σε όλα τα ρήματα, μπορούμε να βρούμε τους αρχικούς χρόνους όλων των ρημάτων της πρώτης συζυγίας. Έτσι, στο δεύτερο ρήμα μας, το οποίο είναι το σκρίπτητο και το οποίο σημαίνει γράφω ή γράφω συχνά, η αρχική χρόνη είναι σκρίπτηταβη, προσαρμόζοντας αυτήν εδώ την κατάληξη, σκρίπτητάτουμ, σκρίπτητάρε. Επίσης, μέσα σε παρένθεση πρέπει να βάζουμε τον αριθμό 1, έτσι ώστε να δηλώνουμε σε ποια συζύγια ανήκει το ρήμα μας. Δεν θα ξαναδούμε πάλι τους αρχικούς χρόνους άλλων ρημάτων, γιατί ουσιαστικά προσαρμόζουμε πάλι τις ίδιες καταλήξεις. Το επόμενο ρήμα μας είναι το ντεζίντερο. Πρώτη συζύγια, αν θέλουμε να πούμε προφορικά λίγο τους αρχικούς χρόνους του ρήματος, είναι ντεζίντερο, ντεζιντεράβι, ντεζιντεράτουμ, ντεζιντεράρε. Στη συνέχεια έχουμε το ντεπλόρο, το οποίο σημαίνει θρηνό. Επίσης και αυτό πρώτη συζυγία. Όλα τα ρήματα του πρώτου μαθήματος ανήκουν φυσικά στην πρώτη συζυγία, γιατί είναι μια εισαγωγή στη λατινική γραμματική. Το ρήμα νάρο, πρώτη συζυγία, σημαίνει αφηγούμε. Έπειτα έχουμε το ξκρούκιο. Βασανίζω. Και τέλος έχουμε το ρήμα ρεπούγνο, που σημαίνει αντιμάχομαι. Θυμίζω πάλι, αρχική χρόνη ρεπούγνου, ρεπουγνάβη, ρεπουγνάτου, ρεπουγνάρε. Με συγκεκριμένες καταλήξεις. Δεν υπάρχουν ανώμαλα εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις στην πρώτη συζύγια των ρημάτων. Και γενικά οι καταλήξεις της πρώτης συζύγιας είναι οι πιο εύκολες σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες. Το πρότυπο ρήμα της πρώτης συζυγίας, το οποίο μαθαίνουμε να κλείνουμε, είναι το ρήμα άμμο, που σημαίνει αγαπώ. Σήμερα θα δούμε πώς κλείνεται η οριστική εναιστώτα ενεργητικής φωνής αλφα συζύγια. Είπαμε, ως πρότυπο ρήμα έχουμε το ρήμα άμμο. Το πρώτο πρόσωπο άμμο, άμμας, άμματ, αμάμους, αμάτης, αμάντ. Αγαπώ, αγαπάς, αγαπά, αγαπάμε, αγαπάτε, αγαπούν. Έτσι λοιπόν στο κείμενό μας, το έξουλατ, με την κατάληξη ατ, είναι τρίτο ενικό πρόσωπο, είναι εξόριστος. Σκρίπτητα γράφει συχνά, επίσης τρίτο ενικό πρόσωπο. Δεζίντερα, τρίτο ενικό πρόσωπο πάλι. Και πάει λέγοντας, βλέποντας τις καταλήξεις της πρώτης συζύγιας, μπορούμε να καταλάβουμε σε ποιο ακριβώς πρόσωπο ανήκει το ρήμα μας. Στο συγκεκριμένο, όπως είχαμε προειπεί μάθημα, συναντάμε μόνο τρίτο ενικό και τρίτο πληθυντικό πρόσωπο, που είναι και τα πιο έκπριστα άλλωστε, όχι μόνο στα λατινικά, αλλά σε όλες τις γλώσσες. Λοιπόν, εφόσον διαπραγματευτήκαμε και αυτό το θέμα, δηλαδή είδαμε γραμματικά τα γραμματικά στοιχεία του συγκεκριμένου μαθήματος, δηλαδή την πρώτη κλίση των ουσιαστικών, το βοηθητικό ρήμα σουμ, καθώς και την πρώτη συζυγία των ρημάτων, μπορούμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να αναλύουμε γραμματικά και συντακτικά το κείμενο. Στην πρώτη πρόταση, ο Βίντους Ποέτα Εντέρα Πόντικα Έξουλα, παρατηρούμε ότι έχουμε το ρήμα έξουλα, το οποίο είναι σε τρίτο ενικό πρόσωπο και σημαίνει είναι εξόριστος. Το υποκείμενο του έξουλα είναι το Ovidius.
το οποίο βρίσκεται σε ονομαστική πτώση, αλλά είναι β' κλίση, την οποία ακόμη δεν την έχουμε μάθει. Το poetam είναι ένα ουσιαστικό το οποίο προσδιορίζει ομοιόπτωτο το Ovidius, Ovidius ο ποιητής, όπως είχαμε πει προηγουμένως, το poetam είναι σε ονομαστική πτώση, γιατί είναι παράθεση στο ουσιαστικό Ovidius. Στην παράθεση, όπως και στα αρχαία, πηγαίνουμε από ένα συγκεκριμένο όνομα σε κάτι γενικότερο, το σύνολο των ποιητών. Στη συνέχεια παρακολουθούμε ότι ακολουθεί η πρόθεση in. Η πρόθεση in είναι μία πρόθεση η οποία συντάσσεται με αφαιρετική και δηλώνει στάση σε τόπο. Έτσι λοιπόν, ο εμπρόθετος προσδιορισμός in terra θα είναι εμπρόθετος προσδιορισμός στάση σε τόπο. Το πόντικα είναι ένα επίθετο, το οποίο σε τρία γέννη κάνει πόντικους, πόντικα, πόντικουμ και προσδιορίζει στην ίδια πτώση το τέρα, δηλαδή σε αφαιρετική πτώση, και είναι επιθετικός προσδιορισμός στο προηγούμενο, το τέρα δηλαδή. Στη συνέχεια, στην επόμενη πρόταση, επίσπυλας Ρώμων σκρίπτητα, γράφει συχνά επιστολές στην Ρώμη. Βλέπουμε ότι ρήμα μας είναι το σκρίπτητα, το οποίο είναι τρίτο ελληνικό πρόσωπο του ρήματος σκρίπτετο. Εννοείται πάλι ως υποκείμενο Ovidius και σε όλα τα ρήματα, τα περισσότερα δηλαδή του κειμένου, το υποκείμενο είναι το Ovidius, αφού αυτός είναι ο εξόρθος ποιητής μας. Το αντικείμενο είναι το επίστουλας και άρα θα είναι σε αιτιατική πτώση. Προσέχουμε εδώ ότι είναι αιτιατική πληθυντικού, γράφει επιστολές. Και στη συνέχεια έχουμε αυτήν εδώ την αιτιατική, η οποία δεν έχει σχέση με το αντικείμενο του ρήματος, εφόσον το έχουμε ήδη βρει. Άρα η αιτιατική αυτή έχει επιρρηματική σημασία και συγκεκριμένα δηλώνει την κίνηση προς τόπο. Όταν λέει ότι γράφει επιστολές προς τη Ρώμη, σημαίνει ότι γράφει επιστολές οι οποίες αποστέλλονται στη Ρώμη. Άρα αυτή εδώ είναι μια αιτιατική κίνηση σε τόπο. Επίστολε πλένετ βρελάρουν σουντ. Είναι επιστολές γεμάτες παράπονα. Εδώ βλέπουμε ως ρήμα ότι έχουμε το συνδετικό ρήμα σουντ. Σε τρίτο πληθυντικό πάζεται. Το ρήμα λοιπόν είναι αυτό. Το υποκείμενο είναι οι επιστολές, επίστολε. Προσέχουμε εδώ πέρα ότι εφόσον αυτό εδώ είναι υποκείμενο του ρήματος, δεν μπορεί να είναι σε καμία άλλη πτώση παρά μόνο σε ονομαστική. Εδώ έχουμε ονομαστική πληθυντικού. Μην μας μπερδεύει αυτό το επίστουλε, δεν είναι ούτε γενική ούτε δοτική. Είναι ονομαστική πληθυντικού γιατί είναι υποκείμενο. Εφόσον λοιπόν έχουμε το ρήμα σουμ, θα πρέπει να έχουμε και ένα κατηγορούμενο, εφόσον έχουμε το συνδετικό. Το συνδετικό των λατινικών δεν διαφέρει σε τίποτα από αυτό των αρχαίων ελληνικών, εκτός από την αφαιρετική πτώση. Έτσι λοιπόν εδώ έχουμε το πλένε ως κατηγορούμενο στο υποκείμενο επίστολε και τέλος έχουμε την γενική κυβερελάρου η οποία κοντά στο επίθετο πλένους θα είναι είτε γενική αντικειμενική είτε γενική του περιεχομένου. Είναι και οι δύο εκδοχές αποδεκτές. Αμέσως μετά, Romam desiderat et fortunam adversam deplorat, βλέπουμε ότι έχουμε δύο ρήματα. Το ένα είναι το desiderat και το άλλο είναι το deplorat. Άρα η περίοδος αυτή χωρίζεται σε δύο προτάσεις. Η μία φυσικά κύρια, εφόσον συνδέονται μεταξύ τους με τον συμπλεκτικό σύνδεσμο et. Η μία λοιπόν είναι Romam desiderat και η άλλη είναι et fortunam adversam deplorat. Το ρήμα στην πρώτη πρόταση είναι το desiderat, υποκείμενο πάλι όπως είπαμε ο Ovidius, Ρώμα σε αιτιατική πτώση, το αντικείμενο. Fortunam adversam deplorat, κεθρινή την αντίξω η τύχη, το fortunam είναι η τύχη, άρα είναι το αντικείμενο του deplorat και το adversam είναι επιθετικός προσδιορισμός στο fortunam, εφόσον το adversa είναι το επιθέτου adversus, adversa, adversum. Θα συνεχίσουμε, παιδιά, τη σύνταξη του υπόλοιπου κειμένου.
στο αμέσως επόμενο βιντεομάθημα.